Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο λόφος του Αρδιτού πίσω από το Καλλιμάρμπορο είναι ένας από τους ελάχιστους ελεύθερους πράσινους χώρους και είναι μία από τις λίγες διεξόδους για τους πολίτες. Μόνο που η πρόσβαση είναι, όπως θα δούμε, περιορισμένη και για κάποιους απαγορευμένη. Και βέβαια με 2,5 τετραγωνικά πρασίνο ανακάτοικο της Αθήνας δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση του Αρδιτού έχουν καταργηθεί όλες οι είσοδοι πλην μιας, την οποία διαχειρίζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία απαγορεύει την είσοδο σε πολίτες που συνοδεύουν σκυλιά, ενθαρρύνοντάς τους η ίδια η Επιτροπή να σκαρφαλώνουν από τα κάγκελα για να εισέλθουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντιθέτως, καθώς δεν φυλάσσεται η περιοχή, το βράδυ εμφανίζει πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Κάτοικοι του ΜΕΤΣ αναγκάζονται να μπουν στο λόφο του Αρδιτού, ένα χαρακτηρισμένο ελεύθερο και δημόσιο χώρο, από μια τρύπα στα κάγκελα της περίφραξης. Η καθημερινή αυτή ιδιότυπη γυμναστική επιβλήθηκε από την ακατανόητη απαγόρευση που επέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές του πάρκου, το ΖΑΠΙΟ και η Ολυμπιακή Επιτροπή, που σφράγισαν όλες τις εισόδους, επιτρέποντας επιλεκτικά από μία και μόνο πόρτα την είσοδο στο χώρο κάποιων πολιτών και υπό τον όρο ότι δεν θα συνοδεύουν σκυλιά. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτό το πάρκο, το οποίο είναι μια όαση οξυγόνου. Εδώ πέρα. Έχουν φροντίσει κάποιοι να μην έχει είσοδο. Εμείς αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε από κάτι κάγκελα που είναι πιο κάτω από μία τρύπα. Απαγορεύεται η είσοδος, αλλά όχι η παραμονή. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί μια μαμά με ένα παιδάκι να σκαρφαλώσει και να πηδήξει κάγκελα. Σήμερα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διαχειρίζεται τη μοναδική είσοδο του λόφου του Αρδιτού. Όχι όμως και τον ίδιο το λόφο. Έτσι, απαγορεύουν με την είσοδο σε πολίτες με σκυλιά, τους παροτρύνουν όμως να εισέλθουν από τις τρύπες που υπάρχουν στην περίφραξη περιμετρικά του λόφου. Αυτό εδώ, ναι. Καλός ή κακός, ναι. Το χειρίζεται, το διαχειρίζεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό εδώ, ναι, όπως το βλέπετε. Τώρα, τίποτα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, όχι. Ωραία. Έχετε δικαίωμα να πάτε να πείτε να. Διαπληκτίζονται μαζί μας να προσπαθούν να μας εμποδίσουν να μπούμε με τα σκυλιά ή να καταστρέφουν πράγματα που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε για το χώρο, όπως για παράδειγμα τοποθετήσαμε κάδους σκουπιδιών που δεν υπήρχαν, μαζεύαμε και οτιδήποτε άλλο σκουπίδι υπήρχε, πάρα πολλές σύριγγες. Έτσι, ο πράσινος λόφος του Αρδιτού, που θα μπορούσε να αποτελεί διέξοδο για τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του κέντρου, παραμένει άδειο στις πρωινές ώρες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και το βράδυ. Οπότε υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν φυλάσσεται και δεν φωτίζεται, αποτελεί ιδανικό σκηνικό παραβατικότητας. Το βράδυ μπαίνουν περιθωριακά άτομα, τα οποία αφού κάνουν τη χρήση, βγαίνοντας, δημιουργούν και προβλήματα στη γειτονιά, διαρριγνύοντας αυτοκίνητα, κάνοντας ζημιές. Φύλαξη του πάρκου δεν υπήρχε ποτέ. Παρά τις προφορικές απαγορεύσεις, ο Ανδρέας Χασιώτης, κάτοικος της γειτονιάς, αποφάσισε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στη χρήση του πάρκου και ξεκίνησε έρευνα σε συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ κατέφυγε και στο συνήγορο του πολίτη. Τελικά, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η απαγόρευση εισόδου αποδεικνύεται αντικανονική. Αυτά είναι κληροδοτήματα που άφησε ο ΖΑΠΑΣ για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών της Αθήνας. Σύμφωνα με χαρτιά που έχω, ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, αλλά η χρήση του είναι ελεύθερη προς τους πολίτες. Ξαφνικά βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Όταν ρωτήσαμε από πού θα μπούμε, αυτοί λένε ότι εδώ είναι άλλος οργανισμός. Οι κάτοικοι του ΜΕΤΣ ζητούν το αυτονόητο, να ανοίξουν περιμετρικά είσοδο του άλλους ώστε να το χαίρονται όλοι οι Αθηναίοι, να υπάρχει 24-ωρη φύλαξη για την αποφυγή της παραβατικότητας, φωτισμός και συντήρηση και να σταματήσουν να μπαίνουν σαν τους κλέφτες σε ένα χώρο που νόμιμα τους ανήκει.